είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, θα το έχετε καταλάβει, γιατί βρίσκομαι στο στοιχείο μου, αν και δεν έχω οδηγήσει ποτέ καρτ, αλλά σήμερα θα είναι η πρώτη μου φορά. Πριν κάνουμε όλα αυτά όμως και πριν δείξουμε πολύ θέαμα, θα πάρουμε κάποιες πληροφορίες από τον ειδικό, από τον υπεύθυνο, τον διοργανωτή, τον κύριο Δημήτρη Γαλάτση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Για να ξεκινήσουμε να πούμε πόσο καιρό διοργανώνεται αυτό από τη Ρόταξ, από εσάς. Από το 2000. Είμαστε στην 11η χρονιά φέτος, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στο τέλος της χρονιάς κάνουμε ένα κύκλο από αγώνων και οι νικητές από τις κατηγορίες πηγαίνουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου συμμετέχουν 62 κράτη σε όλο τον πλανήτη. Είναι μια μικρή Ολυμπιάδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από ποιες ηλικίες ξεκινάνε να τρέχουν παιδιά? Από 4. Από 4 χρονών. Βέβαια. 4 και έχει αργήσει κιόλας. Τώρα πολλοί μπαμπάδες που μας ακούνε μπορεί να τρέμει το φιλοκάρδι τους. Όχι καθόλου. Είναι πολύ ασφαλές το άθλημα. Το go-kart είναι μέσα στις πίστες. Έχουν πολύ καλή ασφάλεια. Ό,τι και να συμβεί μέσα στην πίστα θα βγει στον καζόν. Το χειρότερο μπορεί να γίνει. Και φυσικά υπάρχουν εκπαιδευτές, έτσι. Υπάρχουν εκπαιδευτές. Αναλαμβάνουμε παιδιά από 4 χρονών να τους μάθουμε τα πρώτα βήματα. Όπως εδώ οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει από 4 χρονών. Και σήμερα, μετά από 2 χρόνια, θα τους δείτε μέσα το τι κάνουμε. Λοιπόν, ταχύτητα, για τους λάτρες της ταχύτητας, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αγαπημένο σπορ για πάρα πολύ κόσμο, πολύ διαδεδομένο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να μάθουμε να οδηγούμε σωστά με ασφάλεια. Είναι και ένα μάθημα ασφάλειας λοιπόν πρώτα απ' όλα, έτσι. Ακριβώς, το κυριότερο πράγμα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, αν θα δείτε αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι 6-7 χρονών, το πώς οδηγούν μέσα στην πίστα, ειλικρινά θα εκπλαγείτε. Ο Γιώργος, από ό,τι βλέπω από το αυτοκόλλητο που έχει στο κράνος, είναι ο παδός της Ferrari. Αγαπημένος οδηγός? Του Μάσα. Πόσα χρόνια οδηγάς? 3 χρόνια. Και πόσο χρονών είσαι? 7. Είσαι γρήγορος οδηγός? Ναι. Ποια είναι η πιο μεγάλη ταχύτητα που έχεις αναπτύξει μέσα στην πίστα? Τα 100 χιλιόμετρα. Στην ευθεία. 100 χιλιόμετρα. Στην ευθεία. Το kart είναι το δικό σου αυτό που βλέπουμε, έτσι. Έχει και αυτό το σήμα της Ferrari. Πόσους ύπους, πόσα άλογα έχει? 6,8. 6,8 άλογα και αναπτύσσει 100 χιλιόμετρα. Ναι, στην ευθεία. Φοβερή τεχνολογία, Ναι. Εκτός από τον οδηγάς, σου αρέσει και να το περιποιείσαι? Ναι, το καθαρίζω. Ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι όταν μεγαλώσεις να καταφέρεις να γίνεις ένας πολύ πολύ καλός και γρήγορος οδηγός. Φόρμουλα 1 θα ήθελες ή WRC? Όχι, Φόρμουλα 1. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης θα μας κάνει τώρα μια μικρή επίδειξη ασφάλειας. Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις? Καλά. Πόσο χρονών είσαι? 7,5. Και πόσο καιρό κάνεις καρτ? 3. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου και πώς το φοράνε. Είναι ένα κολάρι και το φοράμε στο λαιμό. Και οδηγάμε ποτέ χωρίς αυτό και χωρίς το κράνος? Όχι. Για βάλ το κολάρο να το δούμε. Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι ένα μικρό δείγμα. Τα παιδιά εδώ μαθαίνουν να οδηγάνε σωστά και πάνω απ' όλα με ασφάλεια και τηρούν πάντα τους κανόνες ασφάλειας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κλείνουμε με τον Λεωνίδα το Γενναίο, ο οποίος πόσα χρόνια τρέχει? 5. 5 χρόνια, πόσο χρονών είσαι? 9. Θέλεις όταν μεγαλώσεις να συνεχίσεις να το ακολουθήσεις αυτό σαν χόμπι και επαγγελματικά? Βέβαια. Και ναι, θέλω. Εκτός από αυτοκίνητα, σ' αρέσουν και μηχανές ή μόνο κάρτ? Μόνο τα κάρτ. Και έτσι, ποιο αυτοκίνητο θες να πάρεις όταν μεγαλώσεις? Σουμπαρού. Σουμπαρού, το Impreza, τετρακίνητο. Είσαι του WRC. Σήμερα έκανες προπόνηση, πώς τα πήγες? Πολύ καλά. Τι χρόνους κάνεις? 47-2, 47-1. Και πόσα χιλιόμετρα μπορεί να αναπτύξεις με το κάρτ σου? 10. Πόσα χιλιόμετρα ταχύτητα? 85-90. Α, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα έκανες την προπόνησή σου, τελείωσες ή θα σε ξαναδούμε στην πίστα? Θα με ξαναδείτε μέσα στην πίστα. Ωραία, περιμένουμε. Σε λίγο θα μπω κι εγώ όμως μέσα στην πίστα και είναι η πρώτη φορά. Τι λες, θα καταφέρω? Νομίζω πως ναι. Τι πρέπει να προσέξω, ας πούμε, εγώ που μπαίνω πρώτη φορά μέσα σε κάρτ? Να προσέξετε τα κάρτ που έρχονται, που είναι μέσα.
στην είσοδο, μήπως και τρακάρτε. Να σου πω, και όταν μπαίνω σε μια στροφή με πολλά χιλιόμετρα, τι κάνω? Μειώνω ταχύτητα πάνω στη στροφή ή πριν τη στροφή? Μειώνω ταχύτητα πριν από τη στροφή. Πριν από τη στροφή, μπράβο. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Θα σε δούμε στην πίστα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Πόσα χρόνια τρέχεις? Πολλά, 21. Είναι τεχνική, ταλέντο, επιμονή, προπόνηση? Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών που λες. Πάνω απ' όλα θέλει αγάπη, πάθος, προπόνηση, ταλέντο σίγουρα, αλλά όλα αυτά εξελίσσονται κιόλας, έτσι, με το παρόν στην πίστα. Τρέχεις σε αγώνες, πες μου λίγο κάποιες διακρίσεις που έχεις. Τρέχω πολλά χρόνια, έχω κερδίσει 2 φορές το πρωτάθλημα στα Ρόταξ, έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό όπως και άλλοι οδηγοί. Το επίπεδο της Ελλάδας είναι αρκετά καλό, θα έλεγα, στο εξωτερικό. Γίνονται προσπάθειες τώρα από πολλά παιδιά και οι διακρίσεις θα έρθουν και σιγά σιγά κιόλας. Αυτό που λείπει λίγο είναι η οικονομική υποστήριξη. Θα θέλαμε λίγο περισσότερο από εταιρείες να προβληθούν στο χώρο, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι το σχολείο, είναι το πρώτο σκαλοπάτι για όλα τα αθλήματα και για το δρόμο κυρίως, έτσι. Ωραία. Να περάσουμε στον επόμενο. Για χαρά, το όνομά σας? Χάρης Βακυρτζόγλου. Γεια σου, Χάρη. Είμαι ο μικρός της παρέας. Είσαι ο μικρός της παρέας. Για το θέμα που είπαμε λίγο πριν, το θέμα της ασφάλισης, πόσο σημαντικό είναι η εκπαίδευση μέσα σε μια πίστα για να μάθουν, ξεκινώντας από μικρή ηλικία, να οδηγούμε σωστά και στους δρόμους μετά? Νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή, η παιδεία στην οδήγηση ξεκινάει, νομίζω, πολύ καλύτερα με ένα κάρτ. Και μετά, μεγαλώνοντας, η εκτόνωση του έφηβου και όλη αυτή η ένταση που θέλει να βγάλει στο δρόμο, δεν θα τη βγάζει μέσα στην πίστα και δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον στο να πάει στο δρόμο να κάνει οτιδήποτε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Αν και είσαι ο μικρότερος της παρέας, όπως είπες, έχεις κάποιες διακρίσεις, τρέχεις κάποια χρόνια. Δεν τρέχω πολλά χρόνια. Εγώ τρέχω 4 χρόνια, μόνο στο Ρόταξ. Ακόμα δεν έχουμε πάρει σημαία. Είμαστε στη δεύτερη τρίτη ακόμα. Εντάξει, τερματίζουμε και αυτό είναι σημαντικό. Άργησες λίγο, πώς σου ήρθε? Τυχαία είχα πάει μια φορά στον Άγιο Κοσμά και κάναμε με κάτι φίλους νικιάρικο και μπήκε για το μικρόβιο. Ωραία. Ο μαυροφορεμένος φίλος της παρέας. Τι να σε ρωτήσω τώρα. Αγαπημένη ομάδα στη Φόρμουλα 1? McLaren. Συγχαρητήρια. Επιτέλους βρήκα κάποιον που δεν είναι της Ferrari και είναι της McLaren. Είχε μερικά εκατομμύρια μάλλον. Και να υποθέσω και Lewis Hamilton. Ναι, άνοιγμα στα γαλά λίγο φέτος, τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τους Έλληνες οδηγούς, όντας έμπειρος εσύ, οδηγώντας μέσα σε πίστα, πώς βλέπεις την οδική συμπεριφορά έξω στους δρόμους των άλλων οδηγών? Τραγική, θα έλεγα. Εσύ πώς πας στους δρόμους? Εγώ πάω σχετικά ήρεμα σε σχέση με το πώς θα μπορούσα να κινηθώ. Το βασικό πρόβλημα που νομίζω ότι έχουν οι Έλληνες, έχουν μονή με την αριστερή λωρίδα. Είναι κάτι που θέλω να το πω πάντα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει κάπως να καταλάβουν ότι δεν είναι η πιο γρήγορη οδηγή του κόσμου και δεν είναι κακό να κινούμαστε και στη μεσαία και στη δεξιά. Βαγγέλη, ποιος από τους δύο είναι πιο γρήγορος? Ο Βαγγέλης είναι και 20 χρόνια νεότερος. Τελευταία το ίδιο γίναμε, σε ίδιο ρυθμό, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Πόσα χρόνια τρέχεις εσύ? Από το 97. Ξεκίνησα από την κατηγορία Mini, σαν όλα τα παιδάκια εδώ πέρα. Και στην ηλικία μου φτάσει να τρέχω τώρα στο Ρόταξ, στην κατηγορία Max. Θες να τρέξεις σε WRC, σε κάποιο άλλο ράλι, ας πούμε, εκτός από kart? Δεν είμαι το WRC, πιο πολύ είμαι σε μονοθέσια εγώ, δηλαδή μου αρέσει η ίσια οδήγηση. Πολλοί θέλουμε, αλλά λίγοι μπορούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια υποστήριξη από κάποιες εταιρείες, όπως είπε και ο Κώστας πριν, στην Ελλάδα, θα ήταν ένα όνειρο που θα μπορούσαν πολλά παιδιά να το πραγματοποιήσουν.